Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη μας, σελίδα 1041, και διαβάζουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, πρώτο κεφάλαιο και τρίτο εδάφιο. Σελίδα 1041, επιστολή προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε, υπερ ημών ακούσαντες, την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένη δια σας εν τους ουρανείς, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθε εις εσάς, καθώς και σε όλο τον κόσμο, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς, αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Καθώς και εμάθετε από επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσε ημάς την εμπνεύματι αγάπη σας. Δια τούτο και εμείς, αφής ημέρας οικούσαμεν δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι, να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, για να περπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάντα έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμίαν μεταχαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως έκανε ημάς αξίως της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν φωτή, ως ελευθέρωσε ημάς εξ εξουσίας του σκότους, και μετέφερεν ημάς εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτιών, ως της είναι ο εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα αορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων. Και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύωνης στα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόξησον ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα, και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Αμήν. Μία επιστολή λοιπόν, όπως είπαμε και την περασμένη Πέμπτη, γραμμένη από τη φυλακή, από τον Απόστολο Παύλο, λίγο πριν τελειώσει η διακονία του στη γη, καθώς 3-4 χρόνια από τότε που γράφει την επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος, θα αφήσει τον κόσμο τούτο και θα συναντηθεί με τον Κύριό του που τον αγάπησε ιδιαίτερα. Είναι μια εκκλησία που ο Απόστολος Παύλος δεν την έχει επισκεφθεί και τους αδελφούς δεν τους γνωρίζει. Κανέναν δεν γνωρίζει, αλλά έχει ακούσει από τον Επαφρά, τον σύνδουλό του, με τον οποίον μάλιστα είναι μαζί, την περίοδο αυτή που γράφει την επιστολή, ο οποίος είναι αυτός τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός για να δημιουργηθεί η εκκλησία στις Κολοσσές. Και επιπλέον, εκεί γνώρισε στη φυλακή και τον Ονίσιμο, ο οποίος ήταν ένας δούλος που είχε αδικήσει τον Κύριό του το Φιλίμωνα, και γνωρίζοντας τον Απόστολο Παύλο, ο Θεός τον έσωσε και ο Απόστολος Παύλος τον απέστειλε και αυτόν στον Φιλίμωνα με πολύ αγάπη, γνωρίζοντας και το Φιλίμωνα μέσα από τις περιγραφές και τη γυναίκα του και το γιο του, καθώς και την εκκλησία την οποία κατοίκον στον οίκο δηλαδή του Φιλίμωνα υπηρετούσαν τα αδέρφια μας. Με αυτά που ξέρει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος περιγράφει την ευχαριστία και τη δοξολογία για αυτά που έμαθε για τους αδελφούς της Κολοσσές. Ευχαριστούμε τον Θεό και μάλιστα ποιο Θεό, το
τον πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ότι για να πλησιάσουμε τον πατέρα περνάμε μέσα από τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή ο Θεός υπήρχε, οι Ισραηλίτες τον ήξεραν, τον δόξαζαν, ήταν ο Κύριος τους, ο Θεός τους. Αλλά η σχέση που έχει τώρα ο Θεός με τον Απόστολο Παύλο και με την Εκκλησία του είναι μια ιδιαίτερη σχέση, η οποία εμπεριέχει την πατρική αγάπη, γιατί όποιος δέχεται τον Χριστό, σε αυτόν ο Θεός δίνει εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Εμπεριέχει λοιπόν από τη μεριά του Θεού την πατρική αγάπη, αλλά εμπεριέχει από τη μεριά του παιδιού του Θεού την εξουσία να πλησιάζει τον Πατέρα. Δεν είναι πια ένας Θεός μακράν, αλλά είναι ένας Θεός πολύ πλησίων, και μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο κράζει Αβά ο Πατήρ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε τον Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Είναι άλλη η σχέση και άλλος ο δρόμος και άλλη η εγκύτητα. Και μόνο ο χριστιανός έχει αυτή τη χάρη. Μόνο το παιδί του Θεού έχει αυτή τη χάρη. Να πλησιάζει τον παντοδύναμο Θεό, τον Άγιο Θεό, ο αμαρτωλός ο άνθρωπος, ξαναλέω, να πλησιάζει τον παντοδύναμο Θεό, τον Άγιο Θεό, ο αμαρτωλός ο άνθρωπος, με την ιδιαίτερη σχέση εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σαν γιος προς πατέρα. Πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, και πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε επίσης ότι τον Πατέρα μπορούμε να τον πλησιάσουμε μόνο στο ταμείο μας και μόνο εν το όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι όχι ότι απλώς πλησιάζουμε τον Θεό σαν Πατέρα μας, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο Πατέρας αποκαλύπτεται, που ποτέ δεν έχει αποκαλυφθεί, όνος στο Μωυσή, και μάλιστα κρυφά, να μην τον δει κανένας άνθρωπος. Αποκαλύπτεται δια του Ιησού Χριστού ως Πατέρας εν Πνεύματι Αγίω, και είναι τόσο κοντά, δεν τον βλέπουμε, αλλά είναι τόσο κοντά που όχι μόνο μας ακούει, αλλά μας ακούει με μεγάλη προσοχή, και αν μάλιστα φροντίζουμε η σχέση μας με τον Πατέρα Θεό να μην έχει εμπόδια, που τα εμπόδια είναι η αμαρτία μας και η παράβαση, η ανομία, το οποίο είναι αμαρτία, πρώτον ζητώντας το αίμα του Χριστού να μας πλύνει, και δεύτερον συγχωρούντες όλα τα πτέσματα στους άλλους, ώστε το πλησίασμά μας με το Θεό να είναι πραγματικά η πατρική σχέση του Θεού προς εμάς και η σχέση του παιδιού προς τον Πατέρα. Δεν ξέρω πως αλλιώς να εκφράσω αυτή την ιδιαίτερη γνώση του να πλησιάζεις τον Θεό σαν παιδί του και να απολαμβάνεις τον Θεό σαν πατέρα σου. Μόνο μες στο ταμείο. Και μόνο όταν η κατάστασή σου είναι σκεπασμένη με το αίμα του Χριστού και η καρδιά σου και η συνείδησή σου επίσης καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού και οι αμαρτίες σου όλες συγχωρεμένες από τον Πατέρα σου, επειδή έχει συγχωρήσει όλους τους αμαρτάνοντας σε. Είναι μια ιδιαίτερη επαφή, μια ιδιαίτερη σχέση, μια ιδιαίτερη εμπειρία, που αν το πλησιάσεις με πίστη το Θεό έτσι, πραγματικά με πίστη όμως, και προετοιμασμένος κατάλληλα,
τότε θα γνωρίσεις την παρουσία του, θα αντιληφθείς, θα συναισθανθείς την αγάπη του, το ελεός του, τη δύναμή του, και επίσης εν το κρυπτό θα σου αποκαλυφθεί, αλλά εν το φανερό θα σου ανταποδώσει. Μπορείς δε με επίγνωση ότι πλησιάζει τον Πατέρα του Ιησού Χριστού, όπου δια του Ιησού Χριστού είναι Πατέρα σου, μπορείς επίσης να τον πλησιάσεις μέσα από το ταμείο σου και να φτάσεις μπροστά στο θρόνο της χάριτος δια της πίστεως εν Πνεύματι Αγίου. Να ζεις και αυτή την εμπειρία, όχι να σου αποκαλύπτε το Πατέρας εν το κρυπτό, αλλά να τον πλησιάζεις μπροστά στο θρόνο της χάριτος των ουρανών, και εκεί να απολαμβάνεις την ουράνια παρουσία, με αποτέλεσμα να βρίσκεις έλεος, να λαμβάνεις έλεος και να βρίσκεις χάρη από το Θεό, όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον σου, το οποιοδήποτε κοντινό ή μακρινό μέλλον σου. Αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανισμός δεν είναι μία θεολογία ή μία θεωρία. Εάν επιμείνουμε και εγκύπτουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, ο Θεός μας φανερώνει όχι μόνο πνευματικούς νόμους απαράβατους, αλλά και πνευματικούς τρόπους να πλησιάζουμε το Θεό όπως θέλει ο Θεός και όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε εμείς. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, γι' αυτό το τονίζει. Ευχαριστούμε το Θεό που είναι Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καθώς προσευχόμεθα πάντοτε σε αυτόν το Θεό που είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού και Πατέρας μου, προσευχόμεθα πάντοτε για σας. Και εδώ είναι ένα άλλο μυστικό. Και ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του. Εγώ δεν βλέπω πουθενά Ισπανίως, για να μην πω πουθενά, τον Απόστολο Παύλο να προσεύχεται για τον εαυτό του. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Ενώ βλέπω συνέχεια τον Απόστολο Παύλο να προσεύχεται για τους άλλους. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Θυμάμαι λοιπόν μια φορά που είμαστε δυο αδέλφια και είχαμε γονατίσει να προσευχηθούμε. Και τον άκουγα προσευχότανε. Και προσευχόμουν και εγώ για μένα. Από μέσα μου εγώ, καινούριος αδερφός αυτός, προσευχόμουν για μένα για να προετοιμαστώ. Ακούγοντας όμως την προσευχή του, η καρδιά μου έσπασε. Γιατί στην προσευχή του έλεγε πράγματα δυνατά, τα οποία δεν ήξερα και δεν φανταζόμουν, και σταμάτησα να προσεύχομαι για μένα και άρχισα να προσεύχομαι για τον αδελφό, μόνο για τον αδελφό, και με πιο πολύ ζήλο και θέρμη από ό,τι προσευχόμουν για μένα. Και φέρνει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, σε όραμα που δείχνει σαν να είμαστε σε ένα τραπέζι, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς, και είμαστε δυο γονατιστοί και προσευχόμαστε σε μια, πώς να το πω, εξέδρα μικρή όμως, και όταν άρχισα να προσεύχομαι για τον άλλον, ξαφνικά άνοιξε ο ουρανός και άρχισε να πέφτει μια βροχή επάνω μας, πάνω στο τραπέζι, δεν έπεφτε έξω δεξιά αριστερά μπροστά πίσω, πάνω σε αυτή την εξέδρα, τραπέζι εγώ το έλεγα, αλλά ήταν τόσο δυνατή, και κατάλαβα ότι είναι μεγάλο μυστικό να καταλάβεις ότι
Εκείνο που αρέσει στο Θεό είναι να προσεύχεσαι για τους άλλους. Γιατί άραγε? Γιατί πρώτον γίνεσαι υπάκουος την καινή εντολή του, την καινούργια εντολή του Χριστού, να αγαπάς τον άλλον όπως εγώ σ' αγάπησα. Και πώς εκδηλώνεται η αγάπη του Χριστού? Με το να προσεύχεται για μας. Δεν είδα πουθενά το Χριστό να λέει να προσεύχεται για αυτόν. Πάτε για μας προσεύχεται. Όχι θα πάψουμε να προσευχόμαστε για μας, αλλά η προτεραιότητα είναι να προσευχόμαστε για τους άλλους. Εκεί γίνεται πραγματικά η εντολή του Χριστού πραγματικότητα. Αγαπάμε τους αδελφούς μας όπως ο Χριστός αγάπησε για μας και ο οποίος προσεύχεται συνέχεια για μας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν θεωρώ ότι το ξέρει πάρα πολύ καλά και προσπαθεί μέσα από το λόγο του να μας το δείξει και να μας το φανερώσει. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά θα υπάρχει πιθανόν πότε προσευχήθηκε για τον εαυτό του. Αλλά βλέπω να προσεύχεται άπειρες φορές για τους άλλους. Και μάλιστα με συγκεκριμένη αιτία και συγκεκριμένα αιτήματα. Για να δούμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά τον Θεό που είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, σαν παιδιά του ερχόμαστε, γιατί ακούσαμε, να γιατί ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ακούσαμε πρώτον την πίστη που έχετε στον Ιησού Χριστό. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Απόστολο Παύλο ώστε να ευχαριστεί και να δοξάζει τον Θεό για την πίστη που έχουν οι αδερφοί οι Κολοσσαείς για τον Ιησού Χριστό. Μία πίστη η οποία είναι ζωντανή γιατί έχει έργο, όπως θα δούμε. Μία πίστη που είναι κατάλληλη στον Ιησού Χριστό και στα λόγια του. Καθώς η πίστη είναι αυτή που φέρνει τον άνθρωπο και να σώζεται αλλά και να πλησιάζει δια του Ιησού Χριστού, καθώς τον πιστεύει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, στον Πατέρα. Με αυτή την πίστη ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται στον Πατέρα. Με την πίστη ότι είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού και δια του Ιησού Χριστού είναι Πατέρας του. Και ευχαριστεί και δοξάζει το Θεό για τους αδελφούς της Κολοσσές που έχουν αυτή την πίστη ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εμπιστεύονται τα λόγια του. Αλλά η πίστη θα ήταν άχρηστη αν δεν υπήρχε το επόμενο. Και δια την εις πάντα στους Αγίους αγάπη. Εάν δεν υπάρχει η αγάπη και όλη την πίστη να έχετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ωφελείστε. Και όλα τα μυστήρια να ξέρετε και όλες τις δυνάμεις να έχετε, δεν ωφελείστε καθόλου. Η πίστη είναι απαραίτητη για να πλησιάζουμε το Θεό και ζωντανή όταν αγαπάμε όλους τους αδελφούς μας. Εάν δεν αγαπάμε όλους τους αδελφούς μας, εις πάντα στους Αγίους, τότε η πίστη μας είναι άχρηστη. Δεν μας ωφελεί. Πάλι, εάν έχουμε μόνο αγάπη σε όλους τους αδελφούς και δεν στηρίζεται επάνω στην αληθινή πίστη του Ευαγγελίου, την αληθινή πίστη στον Ιησού Χριστόν και στο Ευαγγέλιο του, η αγάπη είναι άχρηστη. Γι' αυτό και μας βεβαιώνει, θα το δούμε και παρακάτω, λόγος του Θεού, τώρα δεν μένει παρά πίστης, ελπής και αγάπη, μεγαλύτερα τούτον η αγάπη. Γιατί ευχαριστεί λοιπόν με τέτοια ευγνωμοσύνη τον Πατέρα με επίγνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο Απόστολος Παύλος? Γιατί έμαθε
και τον πληροφόρησε και ο Θεός ότι είναι αλήθεια, ότι έχει πίστη και η πίστη είναι ζωντανή, γιατί ακολουθείται από αγάπη εις πάντα στους Αγίους. Γνωρίζοντας ότι αν δεν έχει αγάπη εις πάντα στους Αγίους η πίστη είναι άχρηστη, και αν έχει αγάπη εις πάντα στους Αγίους χωρίς να εμπιστεύεται το Ευαγγέλιο του Χριστού, να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, να περπατάει στην αλήθεια, η αγάπη είναι άχρηστη. Αυτός είναι ο άχρηστος χριστιανός που έχει αναγεννηθεί, που έχει βαφτιστεί σωστά εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών, που ακόμη έχει λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ακόμη έχει και επίγνωση ότι πρέπει να σωθεί από τη γενναία αυτή την πονηρά και τη διαστραμμένη, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα ότι έχει πίστη που συντροφεύεται από αγάπη. Έχει αγάπη που στηρίζεται στην πίστη του Ευαγγελίου. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο χαρακτηριστικό, όπως είπαμε, και δια την ελπίδα που είναι αποτεταυμιευμένη δια σας τους ουρανούς. Μία ελπίδα που είναι βεβαία και ασφαλής, όπως ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί μοιάζει, είναι η άγκυρα της ψυχής μας που εισέρχεται στο εσωτερικό του καταπετάσματος, γνωρίζοντας όλους τους θησαυρούς, τους αποτεταμιευμένους στον ουρανό για μας. Καθώς λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ πάλι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αναγέννησε, εις ελπίδα ζώσα. Και ποια είναι η ελπίδα μας? Ότι έχουμε κληρονομιά, άφθαρτο, αμάραντο, αμίαντο, φυλαγμένη στους ουρανούς. Αυτή την ελπίδα έχουν οι αδελφοί στους Κολοσσές, που κάνει τον Παύλο, επειδή προϋπάρχει η πίστη στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο και ακολουθείται από την αγάπη που κάνει δυνατή την πίστη και υπαρκτή την πίστη και ωφέλιμη την πίστη, ακολουθείται δε και η αγάπη από την ελπίδα στο τι περιμένουμε. Όλα όσα είναι φυλαγμένα στον ουρανό, όλα όσα είναι περιγεγραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού από το ίδιο το Χριστό δια Πνεύματος Αγίου στον ουρανό, η ελπίδα είναι ότι είναι για μένα. Βεβαίως και για σας. Αλλά δεν ελπίζω στο Χριστό για τη ζωή αυτή, θα είμαι χειρότερος των απίστων. Ελπίζω στο Χριστό όχι για να με ευλογήσει εδώ, όχι για να πάει καλά η ζωή μου, που θα πάει, αλλά ελπίζω στο Χριστό γιατί όλα όσα είναι, όλοι οι θησαυροί που είναι φυλαγμένοι στον ουρανό είναι για μένα και με περιμένουν. Με περιμένει η Βασιλεία των ουρανών, με περιμένουν τα οικίματα, τα αιώνια, με περιμένει το νέο σώμα που θα μου δώσει ο Θεός, η αιώνια ζωή, η δόξα της αιώνιας ζωής. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος χαίρεται και δοξάζει το Θεό που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού για τους αδελφούς της Κολοσσές. Γιατί έχουν τα απαραίτητα για να είναι σφόδρα ευλογημένοι. Έχουν πίστη στον Ιησού Χριστόν, η οποία είναι δυνατή γιατί έχουν αγάπη σε όλους τους Αγίους, και η οποία πίστης και αγάπη έχουν αποτέλεσμα να έχει μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι όλος ο ουρανός, επειδή έχουν πίστη, επειδή έχουν αγάπη, όλος ο ουρανός είναι δικός τους.
τέλη. Και συνεχίζει. Και δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένη για σας στους ουρανούς, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Γιατί προοικούσαμε? Γιατί αυτά που μας έδειξε ο Θεός, εμείς ελπίζοντες τα πιστέψαμε. Και πιστεύοντας γίναμε εκτελεστές με αγάπη. Δηλαδή τι μας δείχνει πρώτα ο Θεός? Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Πρώτα τι μας λέει? Υπάρχει αιώνια ζωή, το ξέρεις άνθρωπε? Θνητέ, ότι θα ζεις αιώνια? Το ξέρεις ότι υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών? Τι θέλεις? Και εμείς λέμε τι θέλω. Αν τι θέλεις, πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Σώτος. Και αν τι θέλεις, υπάκουσε ότι η εντολή του Χριστού είναι να αγαπάς όλους τους αδερφούς. Και αυτά που ήλπισες, στα χαρίζω. Είναι δικά σου. Η ελπίδα σου δεν είναι ματαία. Η ελπίδα σου είναι βεβαία και ασφαλής. Και γνωρίσατε αυτή λοιπόν την ελπίδα, ακούσατε για αυτή την ελπίδα και γνωρίσατε αυτή την ελπίδα με τη χάρη του Θεού μέσα στην αλήθεια. Τι θα πει ακούσατε και γνωρίσατε? Όχι πιστέψατε τώρα, ούτε ελπίσατε. Με τη χάρη του Θεού ακούσατε και τη γνωρίσατε. Γνωρίζεις τη Βασιλεία του Θεού? Τώρα τη γνωρίσουμε. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Τι να σου περιγράψω? Βασιλεία του Θεού κατοικεί μέσα μου. Εγώ κατοικώ μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Συγχωρέστε με που λέω το εγώ, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εγώ άκουσα και γνώρισα ότι δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Άκουσα και γνώρισα ότι το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Άκουσα και γνώρισα ότι είμαι κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού και το ζω και το βλέπω και το απολαμβάνω. Γιατί γνώρισα δυνάμεις μέλλοντος αιώνος. Γιατί η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι πιστεύω και ελπίζω, έτσι ξεκίνησα. Είναι ξέρω, γνωρίζω. Γνωρίζω ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Γνωρίζω ότι το Πνεύμα του Άγιο είναι η δύναμη. Όταν με βάφτισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, γλώσσες βγήκανε και δοξάζοντας τον Θεό. Είναι αλήθεια η Βασιλεία των Ουρανών. Το ξέρω, δεν είναι το πιστεύω, ούτε το ελπίζω. Καταρχάς το ήλπισα. Μετά το πίστεψα και κατά χάριν Θεού το γνώρισα. Αλληλούια. Γι' αυτό λέω, αδερφοί αγαπητοί, η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα μεγάλο θαύμα. Είναι ο ουρανός στη γη. Αλλά όχι μόνο αυτό, και η γη στον ουρανό. Ουρανός και η γη έχουμε γίνει ένα. Ένα. Απίστευτο είναι. Η Βασιλεία των Ουρανών με την αθλειότητα τη δική μου έχει ένα. Η αθλειώτηση δική μου έχει ένα με τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είμαστε τώρα ξένοι και πάρικοι, αλλά είμαστε συμπολίτες των Αγίων, κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε να είστε εκεί, αλλά να ξέρουμε θα είμαστε όμοιοι με το Θεό. Δια του Ιησού Χριστού όμοιοι με Αυτόν. Δεν είναι τώρα ότι το πιστεύω. Δεν είναι ότι το ελπίζω. Το ξέρω. Είναι μια βεβαιότης πια που ζω καθημερινά. Και είναι αυτό που με κρατάει για να προχωρήσω μέχρι το τέλος. Δεν περπατάμε
βαθιά σαν άνθρωποι που δεν ξέρουμε που πηγαίνουμε. Περπατάμε σαν άνθρωποι που ακριβώς περπατάμε στα ίχνη του Χριστού. Ακριβώς. Είμαστε εδώ μέσα. Άμα ψάξεις εδώ μέσα θα βρεις το όνομά σου. Θα βρω το όνομά μου. Όλα αυτά είναι για μένα, τα ζω. Είναι δικό μου το βιβλίο αυτό, είναι δικό μου. Είναι η ζωή μου. Και όχι η ζωή μου εδώ μόνο στη γη, αλλά εις τους αιώνας των αιώνων. Όλα θα παρέλθουν. Αυτό το βιβλίο δεν θα παρέλθει στους αιώνες. Και αυτό το βιβλίο που δεν θα παρέλθει στους αιώνες είναι δικό μου. Και εγώ είμαι δικό του. Αλληλούια. Γι' αυτό έχουμε πολύ χαρά, αδερφοί. Γι' αυτό η ζωή μας είναι άλλη. Γι' αυτό δεν επηρεαζόμαστε από τις φωνές του κόσμου αυτού. Τι να τον κάνουμε τον κόσμο αυτό. Εμείς ελπίζουμε ότι θα σωθεί. Και προσευχόμαστε όλοι να σωθούν. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Καθώς και μάθατε από τον Επαφρά, τον αγαπητό σύντου λεημόν, ο οποίος είναι δια σας διάκονος πιστός και εφανέρωσε εις ημάς την εμπνεύματι αγάπη σας. Δηλαδή, τι ξέρεις Παύλο, δεν ξέρω την αγάπη των αδερφών, ξέρω την εμπνεύματι αγάπη. Μην μου πείτε ότι μπορούμε να αγαπήσουμε. Να μπορώ να αγαπήσω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου, αδύνατον είναι. Αδύνατον είναι. Να αγαπήσω εσένα όπως ο Χριστός με αγάπησε. Αστεία πράγματα. Και τότε τι κάνουμε δηλαδή, για ποια αγάπη μιλάει. Όχι αυτή την αγάπη την ανθρώπινη. Την αγάπη εν πνεύματι Αγίου. Την αγάπη που έρχεται από τον Πατέρα Θεό, καθώς είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια πνεύματι Αγίου. Αυτή την αγάπη, μια άλλη αγάπη, ουράνια, δεν είναι ανθρώπινη επιτυχία, ούτε με ανθρώπινη δύναμη, αλλά είναι θεϊκό θαύμα και μάλιστα θαύμα που προέρχεται από τον Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Βεβαίως η αγάπη του Χριστού μας συσφυγεί, αλλά ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια άλλη αγάπη, την οποία θα αποκτήσεις πού, πάλι στο ταμείο σου, όταν θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας θα του πεις Πατέρα, κάνε με να αγαπήσω αυτόν τον αχώνευτο. Κάνε με να αγαπήσω αυτόν που δεν με χωνεύει. Κάν τον να μ' αγαπήσει. Έχω ένα φοβερό παράδειγμα στη ζωή μου, που αποτελεί πια κανόνα στη ζωή μου. Θα σας το πω και έστω και αν το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είχα ένα γονάκι, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν 2-3 χρονών και ο οποίος δεν με ήθελε καθόλου. Μα καθόλου ας πούμε. Δεν του άρεσε το μουστάκι μου, ξέρω εγώ τι είχε. Με έβλεπε και έφευγε. Και στενοχωριόμουν. Και στενοχωριόμουν, λέω, το γονάκι μου, και ήταν το πρώτο αγοράκι, δεν με αγαπάει καθόλου. Και στενοχωριόμουν. Και λέω, δεν πάω να προσευχηθώ. Και στην προσευχή μου λέω, Χριστέ μου, κάντε να μ' αγαπήσει. Την άλλη μέρα έρχεται, δεν ξεκόλλαγε από την αγκαλιά μου. Παππού! Ξέρετε τι αγάπη. Δεν έχω ξαναζήσει να μ' αγαπάνε έτσι. Και φοβήθηκα. Λέω, ξαναπάω στην προσευχή. Λέω, Κύριε, όχι εμένα, τον μπαμπά του, τη μαμά του, την αδελφή του και μετά εμένα. Όχι εμένα, μόνο εμένα. Μόνο εμένα ήθελε. Να κοιμόμαστε μαζί, να ξυπνάμε μαζί. Λέω, όχι έτσι. Και από την άλλη μέρα ήρθε η ισορροπία. Όμως λέω, ο Θεός ενεργεί. Κάτι κάνει. Και διαβάζω που λέει, η καρδιά του βασιλέως είναι στα χέρια του Θεού και τη στρέφει όπως ο Γεωργός στρέφει το ποταμάκι όταν πάει να ποτίζει. Την αμπολή που λέγαμε όταν ήμουν μικρός. Έτσι λοιπόν όταν έχω ένα πρόβλημα, αλλά και χωρίς πρόβλημα, όταν συναντήσω κάποιον ή οτιδήποτε, για οποιονδήποτε,
Το πρώτο μου αίτημα είναι, Κύριε, κάντε να με αγαπήσει, αλλά κάνε με και εμένα να τον αγαπήσω. Και ξέρετε, αδερφοί, τι γίνεται. Γίνεσαι αγαπητός αφενός με, αφετέρου σε αγαπάνε και οι άλλοι. Όλοι! Όχι, όλοι όσοι έχουν χαλασμένη καρδιά δεν μπορούν να σε αγαπήσουν. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άμα η καρδιά μου είναι χαλασμένη, ό,τι και να κάνει ο Θεός δεν μπορώ να σε αγαπήσω, ας είσαι ο καλύτερος αδερφός. Αν η καρδιά σου είναι χαλασμένη, δεν μπορεί να σε φτιάξει ο Θεός να μ' αγαπήσεις. Όσο και καλός να είμαι. Άρα προηγείται η μετάνοια, η εξομολόγηση, η συγχώρεση, η επιστροφή, το αίμα του Χριστού να καθαρίζει την καρδιά μας, το αίμα του Χριστού να καθαρίζει τη συνείδησή μας, και τότε γίνεται εφικτή η αγάπη του Θεού Πατρός δια Πνεύματος Αγίου, αυτή που η αγάπη που φανέρωσε ο Επαφράς, ο διάκονος του Χριστού για τους Κολοσσαείς, η αγάπη εν Πνεύματι Αγίω. Η αγάπη που είναι κεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι ο άνθρωπος πια αποκτά μια άλλη υπόσταση. Ξέρετε ποια είναι η υπόσταση αυτή? Αυτή που είπε ο Χριστός, Πατέρα, κάμε αυτή να είναι εν, όπως εμείς είμαστε ένα. Και τι γίνεσαι? Ένα με τη γυναίκα σου και η γυναίκα σου ένα με σένα. Εκτός αν είναι χαλασμένη η καρδιά της, η καρδιά σου. Ένα με τον αδελφό σου και ένα ο αδελφός με σένα. Και αυτά είναι αποτέλεσμα όχι της προσευχής μας, της γνώσης που μας δίδει το Ευαγγέλιο, ώστε να χρησιμοποιούμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου, ώστε για να είναι η ζωή μας σύμφωνη με το Ευαγγέλιο του Χριστού και να απολαμβάνουμε τι? Τους εναποτεταμιευμένους εκεί στον ουρανό θησαυρούς με ελπίδα. Δική μου είναι όλη. Όλα τα αδέλφια μου με αγαπάνε και όλα τα αδέλφια μου τα αγαπάω, επειδή ο Πατέρας Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, έκανε χάρη στην καρδιά τους και στην καρδιά μου. Και η πίστη μου είναι ζωντανή και η ελπίδα μου είναι ενεργής, βεβαία και ασφαλής. Και είμαι ένας χριστιανός που ευαρεστεί κατά πάντα το Θεό. Για αυτούς τους χριστιανούς λοιπόν, λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, δια τούτο και εμείς σαφής ημέρα σηκούσαμεν όλα αυτά, δεν πάβομεν πάλι να προσευχόμεθα, όχι να ευχαριστούμε, τώρα να προσευχόμεθα για σας και να δεόμεθα να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος του Θεού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Τώρα η προσευχή μας έχει αντικείμενο, γιατί είσαστε έτσι όπως θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν προσευχόμεθα τώρα ο Θεός να κάνει κάτι περισσότερο σε εσάς που ήδη έχει κάνει πολλά και ήδη και εσείς έχετε κάνει πολλά σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μόνο για σας που μάθαμε αυτά τα πράγματα προσευχόμεθα, λέει, και δεόμεθα ο Απόστολος Παύλος. Και θα σας πω κι εγώ κάτι άλλο. Όταν είσαι έτσι, τότε η ζωή σου μπαίνει σε άλλη πνευματική πορεία, γιατί ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα Θεό. Όταν είσαι έτσι, πώς έτσι? Με πίστη, με αγάπη, με ελπίδα, με τη χάρη του Χριστού, με επίγνωση του θελήματος του Θεού, έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός, ο Παύλος Κολασσαής, ο Χριστός σε σένα και σε μένα, και λέει, Πατέρα, γέμισέ τον με την επίγνωση του θελήματός σου. Έμπλησέ τον με την επίγνωση του θελήματός σου, με τα πάσης σοφίας για να γνωρίζει το θέλημά σου και με τα πάσης πνευματικής συνέσεως για να μπορεί να πράττει το θέλημά σου. Για σκεφτείτε, αδερφοί, μία προσευχή του Χριστού. Και Πατέρα, σε παρακαλώ, διόρθωσε τον αυτόν, δεν καταλαβαίνει.
αγωνίζομαι, κάνε χάρη, συγχώρεσέ τον, θα διορθωθεί, θα τον φτιάξω. Θα αγωνιστώ ακόμη. Θα τον περάσω από δοκιμασίες, θα τον περάσω από ταλαιπωρίες, θα τον περάσω, θα τον φτιάξω, θα τον εκπαιδεύσω, θα τον μαστιγώσω. Συγχώρεσέ τον και κάνε λίγο υπομονή. Θα φέρει καρπό. Άλλο ένα χρόνο υπομονή κάνε, θα φέρει καρπό. Ωραία προσευχή, αλλά όχι η καλύτερη. Η άλλη προσευχή όμως. Πατέρα, τι να σου πω, είμαι πολύ ευχαριστημένος από το παιδί αυτό. Δούλος μου είναι, δούλη μου είναι. Κοίταξε μια καρδιά καθαρή. Κοίταξε πίστη στην απόλυτη αλήθεια του Ευαγγελίου. Κοίταξε αγάπη που έχεις όλους τους αδερφούς. Δε κοίταξε, πατέρα, μια ελπίδα που έχει ότι όλα αυτά είναι δικά του. Τώρα, πατέρα, γέμισέ τονε με την επίγνωση του θελήματός σου. Κάντο να γνωρίσει όλο το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και δώσ' του πραγματικά σοφία, πάσαν σοφία και πάσαν πνευματική σύνεση για να γνωρίζει το θέλημά σου και να γνωρίζει πώς να το πράττει. Και αν του δώσεις αυτή με αυτή την επίγνωση του θελήματός σου ταυτόχρονα με την πνευματική σοφία και την πνευματική σύνεση, τότε θα μπορεί να περπατήσει αξίως σου ευαρεστών κατά πάντα εσένα. Τώρα πέστε μου, τον πρώτο χριστιανό που σας περιέγραψα και το δεύτερο χριστιανό που σας περιγράφω τώρα, ποιος θέλεις να είσαι εσύ? Βέβαια, ανάμεσα στα δύο υπάρχουν και ενδιάμεσα, αλλά υπάρχει το τέλειο, υπάρχει και το ατελές. Εγώ θέλω να είμαι αυτός ο χριστιανός. Και ξέρετε κάτι, είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Γιατί όλα γίνονται στη ζωή μας κατά χάρη. Για τις πίστες στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Περπατώντας στο Λόγο του Θεού. Αλλά ιδιαιτέρως γιατί θέλω να διορθωθώ. Και το ερώτημα που κάνει ο Θεός, που μου κάνει ο Θεός. Θέλεις να διορθωθείς, παιδί μου? Εγώ θα σε διορθώσω. Εγώ θα σε διορθώνω. Θέλεις? Το να θέλεις να διορθωθείς σημαίνει πρέπει να αφήσεις πολλά. Πρέπει να μετανοήσεις για πολλά. Πρέπει να αλλάξεις γνώμη. Πρέπει να καταλάβεις ότι δεν έχεις δίκιο. Δίκιο έχει ο Θεός μόνο. Πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να συγχωρήσεις. Να ελεήσεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι όλοι οι αδελφοί σου να βρίσκουν χάρη στα μάτια σου. Και όχι να κρίνεις, να κατακρίνεις και να κατηγορείς. Εκεί θα έρθει πάλι με αυστηρότητα ο Θεός να σε διορθώσει. Εμείς όμως θέλουμε τη Χριστότητα του Θεού να μας φέρνει σε μετάνοια. Τι ωραία που προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος για τους Κολοσσαείς, τους οποίους δεν ξέρει προσωπικά, αν και τους ξέρει με αποκάλυψη Θεού και με πληροφορία Πνεύματος Αγίου. Εγώ θέλω να γίνω σαν τους Κολοσσαείς σήμερα, αδερφοί. Έτσι θέλω να γίνω. Να πάει το Πνεύμα το Άγιο και να πει στον Χριστό είναι έτσι. Και να πάει ο Χριστός να πει στον Πατέρα είναι έτσι. Κάνε μας, σε παρακαλώ, Κύριε. Κάνε μας για να γνωρίσουμε και να ζήσουμε εκείνη την αλλιώτικη χριστιανική πνευματική ζωή και πνευματική εμπειρία. Να ευωδούται η ψυχή μας. Γιατί όταν ευωδούται η ψυχή μας και απολαμβάνουμε πραγματικά την ευλογημένη πνευματική εμπειρία που θέλει ο Θεός, τότε ισχύει η ευχή του Θεού, η ευχή του Λόγου του Θεού που έδωσε ο Απόστολος Ιωάννης στο Χάιο. Εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις
καθώς ευωδούται η ψυχή σου, καθώς ευωδούται η πνευματική σου ζωή. Και τότε θα υπάρχει στη ζωή μας η εύνοια του Θεού και η θεραπεία του Θεού. Η εύνοια του Θεού για οτιδήποτε και αν κάνουμε, φυσικό ή πνευματικό, και η υγεία του Θεού, η θεραπεία του Θεού και στον φυσικό άνθρωπο και στον ψυχικό και στον πνευματικό. Γιατί ευωδούται η ψυχή μας, επειδή περπατάμε ακριβώς στο Λόγο του Θεού και επειδή αγαπάμε όλους τους αδελφούς μας. Και εγώ θέλω, αδελφοί. Και ποιος δεν θέλει, θα μου πεις. Θέλουμε να έχω την εύνοια του Θεού στη ζωή μου και να με θεραπεύει από πάσα νόσων και πάσα ασθένεια ο Θεός κάθε φορά, ζώντας έτσι πως περιγράφει το Λόγος του Θεού. Γιατί αν δεν έχω αυτή την πνευματική ζωή, αυτή την πνευματική ευόδοση, τότε θα ταλαιπωρούμε, καθώς δεν θα μου βγαίνουν ό,τι κάνω, γιατί δεν θα τα ευωδώνει ο Θεός, και πιθανόν έρχονται και ασθένειες που δεν θα μου τις θεραπεύει ο Θεός. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να προσεύχεται ο Κύριος να περπατήσουμε αξίως, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάντα έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Τρία πράγματα ιδιαίτερο σημαντικά. Τα ξαναδιαβάζω. Ευαρεστούντες κατά πάντα το Θεό, μπορείς να το φανταστείς. Να ευαρεστείς κατά πάντα το Θεό. Ποιος εσύ και εγώ που ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και όλο το θέλημα του Θεού να το κάνουμε, άχρηστοι είμαστε. Κατά χάριν λοιπόν, να ευαρεστούμε κατά πάντα το Θεό, πρώτον. Δεύτερον, να καρποφορούμε, να έχουμε την εύνοια του Θεού, να καρποφορούμε σε κάθε, ακούτε αδελφοί, η τελειότητα, εις παν έργων αγαθών, να καρποφορώ εις παν έργων αγαθών και να αυξάνομαι εις την επίγνωση του Πατέρα, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Να το γνωρίζω όλο και περισσότερο. Δηλαδή, να μου αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο. Και τότε ξαναγυρίζω πίσω στο 6 εδάφιο, το οποίο ήλθεν σε εσάς το Ευαγγέλιο της Αληθείας, καθώς και εις όλων των κόσμων, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς από την ημέρα που ακούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Δεν είναι ότι καρποφορούμε εμείς και αυξανόμεθα, είναι ότι καρποφορεί το Ευαγγέλιο στη ζωή μας και αυξάνεται αυξάνοντας και εμάς. Ένας χριστιανός που περπατάει πραγματικά όπως θέλει ο Θεός, από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Ένας χριστιανός που δεν είναι του γλυκού νερού, αλλά ένας χριστιανός τον οποίον ο Θεός αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και τον οδηγεί σε ύδατα κολυμβήματος, ώστε να μην είναι νήπιος, άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, αλλά να είναι έμπειρος στο λόγο της δικαιοσύνης και να καρποφορεί ο λόγος της δικαιοσύνης στη ζωή του εις δόξα νόμος Θεού Πατρός, διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Σήμερα λοιπόν να πούμε συγχώρεσέ μας και κάνε μας έτσι, Κύριε μου. Αμήν.